Τον έχουμε, τον καλησπερίζουμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν έγινε το επιθυμητό σενάριο χθες. Με χειροκρότημα μπορούμε να πούμε. Γιατί οι ομάδες το πάλεψαν. Νομίζω ότι σχετικά μέχρι το 90, μπορούμε να το πούμε και έτσι, μέχρι το λάθος του Γκαμπετσί και ο Άρης στο δικό του παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός θέλαν αυτή τη μια φάση για να πάνε το παιχνίδι στην παράταση. Ναι, είναι αυτό που λέει: αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί το χειροκρότημα. Mm. Η αλήθεια είναι ότι το χειροκρότημα υπήρξε, αλλά επίσης είναι και αλήθεια ότι το σκηνή εν τέλει δεν μας άντεξε και είναι μια οδυνηρή νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή, γιατί νομίζω πια είναι εκτός εξαιρετικού, απρόπτου, απίθανο, δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, ας δούμε πόσες ομάδες θα μπουν στους ομίλους από τις άλλες χώρες που είναι είτε λίγο από πάνω μας είτε λίγο από κάτω μας, για να έχουμε μια εικόνα αν μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να μείνουμε στην 15η θέση. Αλλά εκτός εξαιρετικού απρόπτου, περί τέτοιου θα πρόκειται, περί θαύματος. Συνεπώς είναι μια βραδιά που θα μας οδηγήσει μαζί με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Λεύσκη, ο οποίος χθες το βράδυ φάνηκε ακόμα περισσότερο πόσο οδυνηρός ήταν από τη στιγμή που η Λεύσκη Σόφιας έμεινε εκτός, επειδή μια ομάδα από τη Μάλτα, η Σπάρταν, την νίκησε με 4-1 στην Σόφια. Όλη αυτή το φετινό καλοκαίρι είναι βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει ξανά στο μέχρι επόμενο πρωτάθλημα σε μια δύσκολη κατάσταση, με το πολύ πολύ να βγάζουμε μία ομάδα στα προκριματικά του Champions League και τρεις στο Conference. Αυτό δηλαδή που θα συμβεί τη φετινή σεζόν, όπου θα βγάλουμε δύο ομάδες του Champions League, μία στο Europa και δύο στο Conference, θα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε στη μιζέρια. Και θα επιστρέψουμε στη μιζέρια τη χρονιά που το πάρτι των συλλόγων στην Ευρώπη θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Θα πάμε στο νέο καθεστώς, με πολύ περισσότερα χρήματα, με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν στους ομίλους, 36 από 32 στο Champions League, 36 από 32 στο Europa, 36 από 32 στο Conference. Και έχω μπροστά μου, Μιχάλη, τη βαθμολογία, και είναι αρκετά κοντά μερικές χώρες. Πραγματικά, μα είχαμε έστω ακόμα μια ομάδα, ναι, στους ομίλους, ίσως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Απλά οι χώρες έχουν 3 ή 4 εκπροσώπους. Εντάξει, μπορεί στους ομίλους να μην μείνουν με τόσες. Οι πιθανότητες να κρατήσουμε τη 15η θέση που μας δίνει αυτά τα προνόμια που θα έχουμε στην επόμενη σεζόν, στο φετινό πρωτάθλημα δηλαδή, τις 5 ομάδες στην Ευρώπη. Οι πιθανότητες να κρατήσουμε τη 15η θέση, σωστά το λες, ήταν να είχαμε 2 ομάδες στους ομίλους. Ποντάραμε κυρίως, κακά τα ψέματα τώρα, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ για να συμβεί αυτό. Η δυνατότητα να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά υπήρχε, αρκεί να βάζαμε 3 ομάδες στους ομίλους. Εκεί ελπίζαμε σε μια υπέρβαση, γιατί στο τέλος της ημέρας πιθανόν θα χρειαζόταν μια τέτοια, είτε του Άρη, και λέω υπέρβαση όχι του να αποκλείσει τη Μακάβη Τελ Αβίβ, αλλά αν την είχε αποκλείσει, να αποκλείσει την Ίσ. Θα χρειαζόταν υπέρβαση από τον Άρη για να τα καταφέρει, έτσι όπως θα τα έχει φέρει η εκκληρωτήρα και να μπει στους ομίλους, ή χρειαζόταν μια υπέρβαση που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο υπέρβαση, αν το Παναθηναϊκό να αποκλείσει την Σλάβια Πράγα. Το λέω γιατί η φετινή Σλάβια Πράγα σε αυτήν την φάση που βρίσκεται τώρα δεν έχει σχέση με τη Σλάβια Πράγα των προηγούμενων 3-4 ετών. Είναι μια ομάδα, ένα σκαλί πιο κάτω. Ναι, δεν τα καταφέρω. Τη έβαλε δύσκολα, Μιχάλη, ο Παναθηναϊκός, ήσουν και στην Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός μπήκε έτσι όπως έπρεπε, στην έντασή του, στην διάθεση να πιέσει. Δεν ήρθε όμως το γρήγορο γκολ, το οποίο θα μπορούσε να βάλει βάσει των ευκαιριών που είχε. Θα σου πω τι συνέβη με τον Παναθηναϊκό. Εγώ τα βλέπω συνολικά στα δύο μάτς. Και στα δύο μάτς δεν μπορώ να πω ότι εδώ είχαμε μια εμφανώς καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός απλώς την δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τελικά δεν κατάφερε να την αποκλείσει. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε για 2-3 λόγους. Ο ένας είναι ότι ο μεταγραφικός του σχεδιασμός δεν είχε προχωρήσει αρκετά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να προσπαθήσει να κάνει μια δύσκολη πρόκριση, όχι υπερβατική ξαναλέω. Όταν έγινε η κλήρωση έλεγα ότι πρέπει να κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Τώρα που είδαμε τη Σλάβια και στα δύο παιχνίδια λέω ότι δεν ήταν απαραίτητη υπέρβαση, έπρεπε να κάνει με μια πάρα πολύ καλή ομάδα μια δύσκολη πρόκληση.
Δεν την έκανε πρώτον, γιατί δεν είχε έτοιμο το μεταγραφικό σχεδιασμό και δεν είχε λύσεις από τον πάγκο και στα δύο παιχνίδια. Και αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Ο Αθναϊκός στα χειρότερα του κομμάτια στα μάτια είναι τα δύο τελευταία 20 λεπτά. Και στην Πράγα και στην Αθήνα. Και γιατί είναι τα χειρότερα του, γιατί βάζει ποδοσφαιριστές μέσα να κάνει αλλαγή και να ρίξει φρέσκους παίχτες που δεν έχουν την ποιότητα αυτού του επίπεδου. Και βάζει τέτοιους γιατί έχει αργήσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Το Βέρμπιτς που τον έχει πάρει, τον πήρε αργά, δεν τον είχε διαθέσιμο. Και μια-δυο ακόμα μεταγραφές που θα κάνει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι δεδομένα δεν τις έχει κάνει ακόμα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που του τύχησε. Το δεύτερο πράγμα που του τύχησε ήταν και λίγο άτυχο. Στο πρώτο παιχνίδι πήγε με πάρα πολλές απουσίες λόγω της επιδημίας. Τον είχε χτυπήσει εκείνη την εβδομάδα. Ήταν και απροσεξία των παιχτών, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Πήγε με 5-6 ποδοσφαιριστές που είχαν βαριά ίωση, αφού έτσι ανακοινώθηκε το λέω. Οι δύο-τρεις από αυτούς δεν μπορούσαν να παίξουν καν. Και άλλοι δύο-τρεις που έπαιξαν είτε λίγο, είτε αντικαταστάθηκαν νωρίς, γιατί δεν είχαν δυνάμεις ή κουράγια για να το παίξουν το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός βάζει και τη ζυγαριά και τη διαιτησία. Εγώ λέω ναι, ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν ένα εμφανέστατο λάθος που θα έπρεπε να διορθωθεί. Στο δεύτερο μάτσο όντως είναι πολύ δύσκολο να το διαιτητής. Εγώ δεν θα τον ψέξω, γιατί έχει κάνει ένα καλό μάτσο διαιτητής. Με εξαίρεση αυτή την πολύ δύσκολη φάση που τελικά από τα πολλά replay αποδεικνύεται ότι ο τερματοφύλακας της Σλάβια δεν την βρήκε την μπάλα. Αλλά αυτό μπορεί να στολίσει μόνο το VAR και κανένας διαιτητής. Παρ' όλα αυτά, έστω και έτσι ο Παναθηναϊκός, αν είχε λίγο παραπάνω κουράγιο χθες στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, που πραγματικά έμεινε από δυνάμεις και άρχισε να γεμίσει την μπάλα μετά το 1-0, ίσως έστω και έτσι να τα κατάφερνε. Αλλά δεν στάθηκε και χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέγαμε χθες, όχι μόνο να παίξεις πάρα πολύ καλά, αλλά να σου πάνε και όλα τέλεια. Το, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, στο 2 δοκάρι και έξω αντί για δοκάρι και μέσα, μπορεί να είναι μια διαφορετική ιστορία το ζευγάρι αυτό. Αλλά ως ελληνικό ποδόσφαιρο και ως ελληνικές ομάδες δεν πρέπει να στεκόμαστε στους εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει να κοιτάμε τι λάθη κάναμε εμείς. Και χάρηκα για μία ακόμη φορά τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς που πήγε με θερμό κεφάλι δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μάτσου μπροστά στην κάμερα και είπε ότι η αλλαγή που έκανα μετά το 60 και η αλλαγή διάταξε 4-4-2 δεν μας βγήκε, δεν λειτουργήσε, δεν παίξαμε καλά, αρχίσαμε να σκόρουμε την μπάλα. Εγώ δεν ξέρω αν φταίει η αλλαγή για να μην ειλικρινείς. Ο Ιβάν πάντα είναι αυστηρός με τον εαυτό του και την ομάδα του και κοιτάει μόνο αυτό και πολύ καλά κάνει και είναι σπουδαίο που το κάνει. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω αν έφυγε η αλλαγή διάταξης ή κόπος των παιχτών του Παναθηναϊκού που άρχισαν να γεμίζουν την μπάλα γιατί δεν είχαν πια άλλες δυνάμεις και άλλα κουράγια να πιέζουν, να φρεσάρουν, να κλέβουν και να την κυκλοφορούν από τον άξονα με συνεχόμενες κινήσεις στους χώρους. Και όταν κουράζεσαι είναι πολύ πιο εύκολο να στέλνεις την μπάλα μακριά, να ταξιδεύει μόνη της από ότι να την κουβαλάσεις στα πόδια σου τρέχοντας. Τέλος πάντων δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Είδα και εδώ από τα σπίτι, είδα αρκετά μεγάλο κομμάτι από το παιχνίδι του Άρη. Μπορεί να κρατήσει Μιχάλη κάτι για να πατήσει πάνω και ο φίλος του Άρη και γενικά όλος ο οργανισμός του Άρη μετά από αυτόν τον αποκλεισμό. Κοίτα να δεις, προφανώς η ομάδα έχει πολύ καλά στοιχεία και προφανώς δεν είναι ακόμα έτοιμη. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και δεν θα μπορούσε και να είναι και έτοιμη με τόσες πολλές μεταγραφές στα μέσα του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ έρχεται ένας ακόμη αποκλεισμός που δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος και ξέρεις, όλο αυτό αρχίζει και βαραίνει την ομάδα η οποία κάθε χρόνο για 9 μήνες σκίζεται, σκοτώνεται για να βρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και έρχεται το καλοκαίρι και διαπιστώνει ότι για ό,τι μόχθησε όλη τη χρονιά επί της ουσίας δεν είχε νόημα γιατί αυτά τα προκριματικά δεν σου δίνουν και κάποια σοβαρά χρήματα όταν μιλάνε για το conference. Ο Άρης θα πάρει, ξέρω εγώ, από την τελική ευρωπαϊκή παρουσία του 200-300 χιλιάρικα, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν του αλλάζει τίποτα στο ταμείο. Δεν του αλλάζει τίποτα στο πρεστής, όπως θα του άλλαζε προφανέστατα η συμμετοχή σε έναν όμιλο. Και επειδή ακριβώς συμβαίνει για τρίτη ή τέταρτη. Τέταρτη. Είναι και η Μόλντε. Μόλντε, Κοβαλίφκα, Αστάνα και χθες. Επειδή συμβαίνει τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ξέρεις, αρχίζεις πια και λες, ok, να σκίζω μόνο τη χρονιά να το παίρνω το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά να μην έχει κανένα αντίκρισμα, να μην με βοηθάει να μεγαλώσω.
είναι ένα πρόβλημα. Ξαναλέω, δεν είναι όλες οι χρονιές ίδιες και δεν είναι όλα τα καλοκαίρια ίδια. Δεν μπορείς να έχεις τα ίδια παράπονα που είχες, ας πούμε, πέρυσι ή κυρίως πρόπερσι από τον Άρη φέτος. Φέτος ο Άρης εμφανίστηκε με μεγαλύτερη συγκέντρωση και διάθεση για να κάνει αυτήν την ευρωπαϊκή υπέρβαση. Δεν τα κατάφερε για μία ακόμη φορά. Έχω ξαναπεί ότι οι πάρα πολλές αλλαγές το καλοκαίρι δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ του. Μπορεί στο τέλος της ημέρας οι περισσότεροι από αυτοί που ήρθαν να αποδειχθούν καλύτεροι από αυτούς που έφυγαν. Αλλά δεν πάβει να είναι παίκτες που δεν έχουν καμία, πώς να το πω, χημεία μεταξύ τους. Και επειδή θα κάνει μεγάλη κουβέντα και με τον Γιώργο πριν φύγει με άδεια, ότι ήταν λίγο υπερβολικό που ο Άρης άλλαξε όλο τον άξονα του, που θεώρησε ότι πρέπει να φύγει και ο Σάσα και ο Ματίγια και ο Εντιαγέ και ότι θεώρησε ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς. Αυτό ήταν, πώς να το πω, μια απόφαση που ήταν γεμάτη από ρίσκο από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι το έχει ανάγκη να αλλάξει τους επιθετικούς του και να βρει επιθετικούς και εξτρέμε περισσότερα γκολ. Αυτό το γνωρίζαμε. Τέλος πάντων, άλλο ένα καλοκαίρι που άρχισε αποκλείστηκε, αλλά ασφαλώς έχει πράγματα για να στέκεται. Θα χρειαστώ λίγο ακόμη χρόνο για να δω και ένα-δύο μάτς πρωταθλήματος για να γνωρίσουμε καλύτερα τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι πολλοί οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, και να μπορέσω να προσδιορίσω αν έχει, ποιο είναι το ταβάνι του Πετινουάρη και μέχρι πού μπορεί να το πάει στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι με αυτές τις μεταγραφές που έκανε ο Άρης, και δεν είναι αμελητές, έτσι, κακά τα ψέματα, σύμφωνα με τα βιογραφικά των παικτών. Το τι μπορεί να δημιουργήσει ο Μπούργος, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Ναι, το έχω ξαναπεί ότι οι μεταγραφές είναι, οι περισσότερες είναι πολύ ποιοτικές. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το ρίσκο ότι ο Άρης θα επιδιώξει να αναγεννήσει την καριέρα ορισμένων ποδοσφαιριστών που τα 2-3 τελευταία χρόνια είχαν πάρει την κατηούσα. Αλλά μιλάμε για ποιότητα ποδοσφαιριστών που αν δεν είχαν πάρει για κανένα 2 χρόνια την κατηούσα δεν θα έχουν όχι τον Άρη, το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων ευρώ πριν 2 και πριν 3 χρόνια. Οπότε προφανέστατα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε την ποιότητα ορισμένων από αυτούς ήδη, αλλά επειδή ακριβώς είναι πάρα πολλές οι μεταγραφές, χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο για να τις εκτιμήσουμε λίγο καλύτερα όλες και να καταλάβουμε μέχρι πού μπορεί να το πάει ο Άρης. Ο Άρης δεν έχουμε πολύ ότι θα είναι πάλι των πρωταγωνιστών, δεν λέω αυτό, και ότι εκτός απίθανου απρόβλητο ξαναβρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λέω να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε μετά από 3-4 παιχνίδια του πρωταθλήματος το είδος του ευρωπαϊκού εισιτήριου που θα διεκδικήσει. Mm-hmm. Θα είναι πάλι μια ομάδα που θα μπει στην πεντάδα ή θα είναι κάτι ανώτερο, κάτι μεγαλύτερο. Mm-hmm. Αυτό αντιθέτως με αρκετή δόση ρίσκου νομίζω ότι μπορώ να το πω από τώρα για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο φετινός Παναθηναϊκός δεν θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει την τέταρτη, πέμπτη θέση σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο όπως πέρυσι. Θα είναι μια σκάλα που πάμε. Ναι, και βάση ρόστερ, Μιχάλη. Απλά διακρίναμε και πέρσι μια διαφορά στην εικόνα του όταν παίζει μακριά από τη λεωφόρο. Δεν έβρισκε εύκολο αποτέλεσμα. Και είδαμε χθες πόσο ορμητικός ήταν χθες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και είναι ένα δεδομένο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά εγώ λέω ότι πια εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα που χθες έπαιξε με δύο μεταγραφές. Σε σχέση με πέρυσι, ο Σπόραρ και το Μάγκνουσον. Ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν περσινοί ποδοσφαιριστές. Έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα που πια ο προπονητής την έχει φέρει στα μέτρα του. Έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Συγγνώμη, τρεις, έπαιξε και ο Τσέρι. Μια ομάδα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα που αναδεικνύει τα προσόντα των ποδοσφαιριστών, γιατί ξέρει πολύ καλά πια τα προσόντα των ποδοσφαιριστών του Γιοβάνοβιτς και ξέρει πώς να τα αναδείξει. Και μια ομάδα που πλέον έχει και περισσότερη ποιότητα μεσοεπιθετικά, που της έλειπε πέρυσι. Θα κατάψανε το Παναθηναϊκός πέρυσι και σχεδόν το ίδιο πρόβλημα με τον Άρη. Δεν είχε εύκολο γκολ, δεν είχε center forward με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τώρα τον έχει. Χθες βλέποντας τον από το γήπεδο, λέω ότι ο Σπόραρ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν θα βάλει 20 γκολ, αλλά θα βάλει αρκετά και κάνει και πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και είναι και πολύ ταιριαστός με τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρει να κρατάει την μπάλα,
ξέρει να τις πάει. Ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει, μπώνει γάτι στον Παναθηναϊκό. Λέω ότι από αυτό που είδα χθες στο γήπεδο και από τις μεταγραφές που περιμένουμε ακόμα και να ενσωματωθούν, βλέπε Βέρμπιτ, που είναι ένα παιδί που έκανε τη διαφορά στην Δυνάμο Κιέβου και την έκανε μέχρι πρόσφατα. Η Δυνάμο Κιέβου έκανε αμάν, τον παρακαλούσε να τον κρατήσει, αλλά δεν έμεινε λόγω του πολέμου. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι πιθανότητες να βγει αυτή η μεταγραφή είναι αρκετές. Και θυμάμαι, Μιχάλη, επειδή έβλεπα τις ενδεκάδες στο Φενέρ Δυναμό Κιέβου, ήταν κανονικά ενδεκαδάτος. Ούτε πόσες έχει, 3 εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες. Οπότε. Σωστά. Τον έπεισε να παίξει, να μείνει για να παίξει εκείνα τα δύο μάτς. Προσπάθησαν να τον πείσουν να μείνει, να τον κρατήσουν. Ο πόλεμος τον είχε τρομάξει αρκετά. Ναι. Παρά το γεγονός ότι αυτό είχε ένα συναισθηματικό δέσιμο πολύ και με την ομάδα και με τους ποδοσφαιριστές. Τελικά πήρε την απόφαση να φύγει. Αλλά ξαναλέω, το βιογραφικό του λέει ότι πιθανότατα θα είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή. Και επειδή ο Παναθηναϊκός θα κάνει τουλάχιστον 2 ακόμη μεταγραφές και φαίνεται πως προσπαθεί να τις κάνει από το πάνω ράφι, αν δούμε τις παίκτες με τους οποίους διαπραγματεύεται, λέω ότι ο Παναθηναϊκός, και επειδή θα έχει ένα μάτι την εβδομάδα εν τέλει, δεν θα έχει Ευρώπη, λέω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος πρώτον θα ξεκινήσει πολύ καλύτερα από την πρώτη μέρα, γιατί πέρυσι μέχρι να συνολωθεί ο Γιωβάνοβιτς με τους παίκτες χάθηκε και ένα εξάμηνο. Και δεύτερον, με την αναβάθμιση του ρόστερ, νομίζω ότι μπορούμε να ποντάρουμε σε μια ομάδα που είναι και παραπάνω πράγματα από πέρυσι. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα πάρει πρωτάθλημα ή ότι θα το διεκδικήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική, αλλά λέω ότι θα μου κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός να είναι μια ομάδα που θα δεματίσει 30 βαθμούς από την κορυφή. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα από πέρυσι. Στα χαρτιά φαίνεται ότι όλες οι ομάδες κάνουν καλές κινήσεις και θα κάνουν στην. Και μπορούν να απειλήσουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό ακούγεται ότι υπάρχει αναβάθμιση στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε ποιότητα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο γεγονός συγκρούεται ότι είμαστε λιγότερο υπολογίσιμοι στην Ευρώπη, γιατί έχουμε μείνει με μόλις μία ομάδα. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θα πω ότι στα χαρτιά ο Ολυμπιακός θα είναι φέτος καλύτερος από πέρυσι. Δεν μου προκύπτει ακόμα. Ναι. Δεν μου προκύπτει ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρυσι. Χρειάζομαι χρόνο για να δω αν μπορώ να το πω αυτό. Mm-hmm. Μου προκύπτει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι και μου προκύπτει ότι οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης, και εδώ θέλω να είμαι προσεκτικός, λογικά θα τον κάνουν πολύ καλύτερο από πέρυσι. Αλλά χρειάζομαι ακόμη χρόνο με τον Άρη για να μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα είναι μια ομάδα σίγουρα καλύτερη από πέρυσι. Για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ σήμερα δεν θα έλεγα ότι θα είναι ομάδες καλύτερες από πέρυσι. Μπορεί μετά από 1-2 μήνες να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά σήμερα δεν μπορώ να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. Και έχουμε και το ερωτηματικό της ΑΕΚ που δεν την έχουμε δει ακόμα σε κάποιο επίσημο παιχνίδι. Να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκεται. Εκεί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερα στοιχεία στα χέρια μας, γιατί ό,τι και αν βλέπεις τα φιλικά τότε δεν είναι ίδια με τα επίσημα. Θεωρητικώς οι μεταγραφές που έχει κάνει η ΑΕΚ, οι 4 από αυτές είναι μεταγραφές πρώτης γραμμής. Επίσης θεωρητικώς η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την περσινή σεζόν, ότι θα παίζει στο δικό της γήπεδο και όχι στο αχανές και άδειο ΆΚΑ, που σίγουρα δεν σε βοηθάει να το μετατρέψει. Είχε πολλές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια στο ΆΚΑ. Σωστά, σωστά. Και το γεγονός ότι θα παίζει σε ένα γήπεδο που θα έχει 30.000 κόσμο κάθε φορά που θα παίζει, είτε το μάτς είναι με τον Ιωνικό και τον Λεβαδιακό, είτε είναι ντέρμπι, επειδή ακριβώς είναι το νέο γήπεδο και θα είναι κατάμεστο κάθε Κυριακή, γιατί όλοι θα θέλουν να το δουν από κοντά. Ασφαλώς αυτό από μόνο του είναι ένα upgrade για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Νομίζω ότι και αγωνιστικά με τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα υπάρχει μια αναβάθμιση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό το 3-5-2-3-6-1 και τα 2-3 κομμάτια του παζλ που λείπουν ακόμα, κεντρικός αμυντικός, center core στην ΑΕΚ, και κυρίως να τη δούμε σε επίσημα μάτς μέχρι την τέταρτη αγωνιστική, όπου θα παίξει και ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τα 4 από τα παιχνίδια, για να σχηματίσουμε για την πιο ξεκάθαρη άποψη. Είναι πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Και γενικά το μεταγραφικό πλάνο θα επανέλθει και στις υπόλοιπες ομάδες που είχαν Ευρώπη, θα ξανακοιτάξουν παραπάνω την ενίσχυσή τους, πέρα του Ολυμπιακού που συνεχίζει βέβαια με τα παιχνίδια του με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Νομίζω ότι τα μεταγραφικά θα τα συζητήσουμε περισσότερο
και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά, Γιώργο. Αυτά, ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη. Όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Και σε σένα. Θα τα πούμε πάλι. Αυτά λοιπόν με τον Μιχάλη Τσόχο.